πρωτεύουσα σύνταξη. Ο Χρήστο Καραλάμπου είναι εκεί. Χρήστο, ορίστε. Καλησπέρα σα. Πρώτα πλαίσιο του Γενικού Γραμματέα με επικέντρωση σε ασφάλεια και εγγυήσει και μετά τα υπόλοιπα. Αυτό ανέφερε πριν από λίγο στο ΣΥΓΜΑ Ανώτατη Πηγή του Προεδρικού, απαντώντα σε αντιπολιτευτικέ κριτικέ ότι με τη νέα διαδικασία περιθωριοποιούνται οι έξι σημαντικέ παράμετροι του Αντώνιο Κουτέρε. Επέμεινε την ίδια ώρα ότι η λειτουργικότητα τη λύση είναι και παραμένει μέγιστο ζήτημα και η διαδικασία αποκέντρωση εξουσιών Μπορεί εν μέρη να απαντήσει σε αυτά τα ζητήματα. Παρά τα συνέχισε αυτό που θα μεταφερθεί προ την κυρία Λούτ, είναι πω αν δεν αποκρισταλωθούν τα ζητήματα ασφάλεια και εγγυήσεων, κόβοντα τον ομφάλιο λόρο των Τουρκοκυπρίων με την Τουρκία με τρόπο που η Άγκυρα δεν θα μπορεί πλέον να ελέγχει, δεν μπορεί να υπάρξει συζήτηση για ζητήματα όπω είναι η αποτελεσματική συμμετοχή, τα ΒΕΤΟ και άλλα. Δηλαδή, με απλά λόγια, για να υπάρξει συζήτηση για αυτά τα ζητήματα, θα πρέπει πρώτα να υπάρξει συμφωνία. Η σαφή πρόθεση για δημιουργία κανονικού κράτου χωρί εγκοιητέ και κατοχικά στρατεύματα. Άρα τα περί αποκέντρωση εξουσιών αποτελούν πρόταση υπό προποθέσει, έτσι Χριστό. Αν κάποιο ερμηνεύσει τα πιο πάνω, τότε είναι σαφέ ότι το μήνυμα Αναστασιάδη είναι πω πρώτα πρέπει να αποφασίσουν οι Τουρκοκύπροι ότι η Τουρκία δεν θα έχει ρόλο στην επανενωμένη Κυπριακή Δημοκρατία και μετά να έχουν απαιτήσει για αποτελεσματική συμμετοχή κλπ. Παρά τα και εδώ ίσω έχουμε την είδηση τη ημέρα. Σύμφωνα με την ίδια ανώτατη πηγή με την οποία συνομιλήσαμε, το ζήτημα τη αποκέντρωση εξουσιών θα προχωρήσει κανονικά και μέχρι τέλου, παρά του ότι τα κόμματα διαφωνούν και δεν έχουν μπει παρά την πρόσκληση στη διαδικασία προβληματισμού και εισηγήσεων. Είναι δηλαδή ο πρόεδρο Αναστασιάδη αποφασισμένο να αναλάβει την ευθύνη και να πράξει με τον τρόπο που πιστεύει ότι εξυπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντα τη ελληνοκυπριακή κοινότητα. Όλα αυτά θα περιλαμβάνονται στου όρου αναφορά τη κυρία Λούτ Χριστό. Καταρχά, να πούμε ότι η αλήθεια είναι πω με βάση και την ενημέρωση που έτυχε χθε η πολιτική ηγεσία, η όρια αναφορά θα είναι κομβική και ίσω ιστορική για την εξέλιξη του Κυπριακού. Ούτε λίγο ούτε πολύ μέσα από αυτού θα εξάγεται αβίαστα η συνολική σχεδόν εικόνα τη λύση, αν πότε υπάρξει, και θα είναι δεσμευτική με τρόπο που θα δημιουργούν και αρκετέ προκλήσει. Από εκεί και πέρα, το γεγονό ότι η Αμερικανίδα θα επιστρέψει στην Κύπρο με προσχέδιο πλαισίου δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει περιθώριο διαπραγμάτευση. Αντίθετα, όπω μάθαμε, υπάρχει ανοιχτό διάβλο επικοινωνία με την ειδική απεσταλμένη και προωθούνται θέσει που θεωρούνται εκ των όνου κάνευ, όπω παραδείγματο χάρη ότι θα πρέπει να διασαφινιστεί τι γίνεται με το χάρτη των Τουρκοκυπρίων, τι θα γίνει με άλλε υπαναχωρήσει σε σειρά συγκλήσεων, ακόμη και το ότι δεν μπορούν να συζητηθούν άλλα ζητήματα αποσυνδεδεμένα από το πλαίσιο του Γενικού Γραμματέα, που ήταν και πρέπει να παραμείνει ω το σημείο αναφορά σε μια ενδεχόμενη επανέναρξη των συνομιλίων. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο.